Λόγο θα δώσω στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για 20 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται σήμερα και αύριο αυτές τις μέρες να πράξει το αυτονόητο απέναντι σε ένα σημαντικό τμήμα συμπολιτών μας που για δεκαετίες παρέμεινε ηθελημένα από την πολιτεία αόρατο. Καλούμαστε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό για κάθε πολίτη, για κάθε άνθρωπο που ζει σε αυτή τη χώρα. Και καλούμαστε να άρουμε τον παραλογισμό της μη αποδοχής, της επιλογής ενός προσώπου να καθορίσει εκείνο την ταυτότητα φύλου του δίχως προσβλητικές προϋποθέσεις και κριτήρια και κυρίως χωρίς την ψυχιατρικοποίηση της απόφασης του. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Ναι, είναι το αυτονόητο. Αλλά για τον καθένα από μας, όχι από όλες τις πτέρυγες, από όσους όμως τουλάχιστον, και είχα την εντύπωση ότι είναι ένα μεγάλο φάσμα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, θέλουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε πολιτικά, είτε ως προοδευτικοί είτε ως φιλελεύθεροι, εκτός από αυτονόητο, είναι και μια πράξη πολιτικής γενναιότητας που θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει αν τα στοιχεία που αναγράφονται σε μια άλλη ταυτότητα, στη δική μας ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα, αντιστοιχούν ή όχι στην πραγματικότητα. Μια πράξη γενναιότητας, γιατί έχουμε γίνει όλοι κοινωνοί των πιέσεων που ασκούνται από διάφορες πλευρές και που επιδιώκουν να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Εν ονόματι της παράδοσης, εν ονόματι της πατρίδας, εν ονόματι της θρησκείας, της οικογένειας. Καμία παράδοση όμως, καμία θρησκεία, καμία αντίληψη οικογένειας δεν μπορεί να επιτάσει να μένουν άνθρωποι στο περιθώριο ή να πετιούνται στο θεσμικό κεάδο. Καμία απολύτως. Και θέλω να θυμίσω εδώ σε όλους, καθώς καλούμαστε να εγκρίνουμε, να απορρίψουμε και να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί υπάρχει και αυτή η επιλογή, από ό,τι μαθαίνω, αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης για τη Νέα Δημοκρατία. Να σας θυμίσω τους στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη. Είστε υπέρ ή κατά, έστω απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί. Και πράγματι όλοι μας το έχουμε σκεφτεί το πρόβλημα. Το έχουμε σκεφτεί σκοντάφτοντας ή συμμετέχοντας στους αγώνες της ομάδας των συμπολιτών μας που αφορά το παρόν νομοσχέδιο, σκοντάχοντας όμως πολλές φορές και πάνω σε ανθρώπινες τραγωδίες που έχουν τη ρίζα τους στη θεσμική αβελτηρία που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα τα κόμματα εξουσίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο ρου της ιστορίας εύκολα διαπιστώνει κάποιος, αν θέλει να είναι αντικειμενικός παρατηρητής, ότι η συνισταμένη της συλλογικής προόδου των κοινωνιών βρίσκεται στην διαρκή αντιπαράθεση από τη μια με ένα κατεστημένο σύστημα αρχών, ιδεών και πρακτικών και από την άλλη με τη διαρκή ανάγκη των ανθρώπων για χειραφέτηση, ισότητα και ελευθερία. Σε αυτήν την αντιπαράθεση διαχρονικά οι αρνητές της κοινωνικής προόδου, της συλλογικής προόδου, κατέφευγαν πάντα στην υπεράσπιση μιας συγκεκριμένης τάξης πραγμάτων
με την πολύ απλή δικαιολογία και επιχειρηματολογία, διότι έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι τα όρισε κάποιος ή κάποιοι να έχουν τα πράγματα. Και υπάρχει ένα νήμα που ενώνει τον τρόπο σκέψης και δράσης αυτών των ανθρώπων που τους συναντάμε πάντοτε στο διάβα του χρόνου. Είναι η βαθιά πίστη τους στη φυσική νομοτέλεια των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτή που πρόσφατα ανακάλεσε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τρόπο απολύτως ανατριχιαστικό, αλλά και ευθύ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ή όπως πρόσφατα έγραψε ένας άλλος γκουρού της νεοφιλελεύθερης πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας στην δεκαετία του 80, ότι το λιοντάρι δεν είναι ίσο με τη ζέβρα, τοποθετώντας προφανώς τον εαυτό του, όπως και όλοι όσοι εμφορούνται από την αντίστοιχη ιδεολογία, στα λιοντάρια και όχι στις ζέβρες. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη συντηρητική και νεοφιλελεύθερη παράταξη και στην προοδευτική παράταξη και σε εμάς. Εμείς λοιπόν τι να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, είμαστε με τις ζέβρες και όχι με τα λιοντάρια. Είμαστε με αυτούς που δεν έχουν φωνή. Είμαστε με αυτούς που πνίγεται η φωνή τους. Είμαστε με τους στιγματισμένους, με τις καταπιεσμένες μειονότητες, με τους ανθρώπους που βιώνουν κάθε είδους ανισότητα και απομόνωση. Αυτονόντα δικαιώματα έχουμε στόχο να υπερασπιστούμε. Γιατί η συλλογική πρόοδος μιας κοινωνίας έγκυται στη διαρκή μάχη για την άρση των συνεπειών αυτού του αποκρουστικού ισχυρισμού περί φυσικής ανισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Άλλωστε, ξέρετε, το τι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει και τι όχι καθορίζεται και από τους εκάστοτε πολιτικούς και ιδεολογικούς σχετισμούς. Κάποτε, για παράδειγμα, ήταν φυσιολογικό και νομικά κατοχυρωμένο οι εργάτες να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα. Ήταν φυσιολογικό και νομικά κατοχυρωμένο οι γυναίκες να μην λογίζονται ως ίσες απέναντι στους άνδρες ή ακόμα χειρότερα να αποτελούν ιδιοκτησία τους. Κάποτε η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα και η σκλαβιά θεωρούνταν απότατη συνέπεια του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Γιατί έτσι είχαν τα πράγματα. Και οι ισχυροί πάντοτε έντυναν, όπως και τώρα, την ανισότητα, την εκμετάλλευση ανθρώπων από ανθρώπους, την περιθωριοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων, με στολές μεταφυσικές, πατριωτικές ή ό,τι άλλο θέλετε. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε δεκάδες παραδείγματα αποθητικών αντιλήψεων που οι σύγχρονες κοινωνίες με την δράση τους και τους αγώνες τους κατάφεραν να ξεπεράσουν. Αν και κατάλοιπά τους τα βρίσκονται πάντα, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για διαρκή εγρήγορση απέναντι στην οπισθοδρόμηση. Σήμερα όμως, στην Ελλάδα του 2017, σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, η συζήτηση για τη διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο έδαφος των στρεβλώσεων ενός συντηρητισμού που καλεί, προσέξτε, όχι μόνο για το μη σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλλά και για την εκούσια τιμωρία των συνεπειών της διαφορετικότητας. Με άλλα λόγια, όσοι μας καλούν αυτές τις μέρες να αποσύρουμε τούτο τον νόμο, μας ζητούν όχι μονάχα να μην γίνει σεβαστός ο αυτοπροσδιορισμός ενός ατόμου προς το φίλο του, αλλά να αφήσουμε να διονύζεται, να συνεχίζεται ενσυνείδητα, διότι το γνωρίζουμε, η υπερηθωριοποίηση, το bullying και ο εξευτελισμός της προσωπικότητας μερίδας συμπολιτών μας που βρίσκονται απροστάτευτοι απέναντι στον κοινωνικό συντηρητισμό και στα στερεότυπα. Εμείς λοιπόν σήμερα τους απαντάμε καθαρά, με ευθύτητα,
ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Αλλά έχουμε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Το δρόμο της υπεράσπισης και της διεύρυνσης των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Όπως άλλωστε αρμόζει και σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Όπως επίσης θα έλεγα ότι επιτάσσει και το γράμμα και το πνεύμα της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το μεταπολεμικό συμβόλαιο ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερίας, πάνω στην οποία δομήθηκαν οι σύγχρονες κοινωνίες. Η οποία σας θυμίζω ότι στο δεύτερο άρθρο της αναφέρει ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιασδήποτε άλλες πεπιθήσεις, την εθνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Και η νομική κατοχήρωση της ταυτότητας φύλου είναι ένα ακόμα μικρό αλλά σημαντικό βήμα στην σταδιακή άρση των διακρίσεων που δηλητηριάζουν και εν τέλει διχάζουν την κοινωνία μας. Και αν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτημα προς την κυβέρνηση απαντάτε σήμερα με παρησία και ευθυκρισία και χωρίς κανείς να λογαριάζει, όπως όλοι θα οφείλαμε, κόστος, γιατί όλες οι αποφάσεις έχουν κόστος πολιτικό. Απαντάτε σήμερα με ευθυκρισία το ερώτημα προς την κυβέρνηση. Το ερώτημα προς την αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος θα το απαντήσει? Γιατί είναι ένα ερώτημα, ξέρετε, αμήλικτο και δεν χωρούν υπεκφυγές. Θα υποστηρίξετε κι εσείς αυτή την πολιτική και νομική τομή που θεμελιώνεται στα ιδρυτικά νομικά κείμενα του νομικού κόσμου, του σύγχρονου, τα νομικά κείμενα του σύγχρονου κόσμου, ακόμα θα έλεγα και στο άρθρο 2 του Συντάγματος, για την προστασία της αξίας του ανθρώπου, καθώς και στις αρχές ισότητας και ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας, θα το υποστηρίξετε ή όχι? Ή μήπως θα στρίψετε δια της τροπολογίας και της κατάθεσης άλλων νόμων? Και αν θα στρίψετε τελικά κάτω από το βάρος του πολιτικού κόστους ή της πολύ πιο ισχυρής από ό,τι φαίνεται ακροδεξιάς αστέριας, θα μας εξηγήσετε πού εν τέλει εξαντλείται τον φιλελεύθερο χαρακτήρα της ιδεολογίας σας? Διότι ξέρετε, ο φιλελευθερισμός, όπως και κάθε ιδεολογική προσέγγιση σεβαστή, δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί να είστε αλακάρτ φιλελεύθεροι. Δεν μπορείτε να είστε φιλελεύθεροι όταν έρχεται η συζήτηση στα θέματα της αγοράς εργασίας, αλλά όταν πρέπει να συγκρουστείτε με κατεστημένες αντιλήψεις, αλλά και φοβικά, συντηρητικά, αντανακλαστικά, να υποχωρείτε. Εξάλλου, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο ίδιος ο αρχηγός σας, ο κ. Μητσοτάκης, στις 12 Ιουλίου που συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και δεσμεύθηκε σε αυτούς, έτσι έλεγαν τα δελτία τύπου που εξέδωσε το κόμμα σας, ότι θα στηρίξει και θα ψηφίσει επί της αρχής την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Τι έγινε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο κ. Μητσοτάκης? Μήπως δεν τον άφησε ο κ. Γεωργιάδης? Και εσείς, κύριε Βορύδη, που είστε εντός της αίθουσας? Και για να χρυσώσει μετά το χάπι σήμερα το πρωί, έσπευσε να πάρει το χαρτοφυλάκιο του τομέα της άμυνας από τον κύριο Γεωργιάδη? Δεν του χρειάζεται το χαρτοφυλάκιο της άμυνας, του Αντιπροέδρου, γιατί έχει το χαρτοφυλάκιο το πιο κρίσιμο, του καθορισμού της γραμμής, της επικοινωνιακής πολιτικής και της στρατηγικής σας και της φυσιογνωμίας σας. Το έχει κερδίσει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Γιατί ξέρετε, στην προσπάθειά σας που είναι εμφανής να διατηρήσετε συνοχή, κάντε διαρκώς παραχωρήσεις όχι στον Αντιπρόεδρο, γιατί αυτό θα ήταν το λιγότερο κακό. Το χειρότερο, κάνετε παραχωρήσεις σε μια
ατζέντα λαϊκίστικη της ακραίας δεξιάς και της ακροδεξιάς. Και έχετε μετατρέψει την παράταξή σας, τη Νέα Δημοκρατία, σε ένα υβρίδιο νεοφιλελεύθερου φανατισμού στην οικονομία και ακραίου δεξιού λαϊκισμού στα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Από την άλλη μεριά, οφείλω να ομολογήσω ότι χαίρομαι, ειλικρινά, που αυτή τη φορά δεν σας ακολουθούν οι συνήθεις σύμμαχοί σας από το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Γιατί κάποια στιγμή όλοι θα πρέπει να πούμε το ναι ή το όχι σε κάποια μέτρα που ο χαρακτήρας και η σημασία τους για ανθρώπινες υπάρξεις και όχι για κάποιους αριθμούς πιστεύω ότι ξεπερνά τις κομματικές οριοθετήσεις και τις πειθαρχίες. Και κάποια στιγμή και οι εκπρόσωποι, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, όχι του ποταμιού, θα έπρεπε να παραδεχθούν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πράξη μια σειρά από σημαντικές και πολύ δύσκολες προοδευτικές τομές. Τομές τις οποίες εσείς που κυβερνήσατε τον τόπο και μόνοι σας επί 24 σχεδόν χρόνια, παρά τον αδιαφυσβήτητα προοδευτικό χαρακτήρα των κυβερνήσεών σας, δεν τις τολμήσατε. Δεν τις τολμήσατε, δεν προχωρήσατε σε αυτές τις μεγάλες δικαιωματικές τομές. Αλλά είναι αυτή η κυβέρνηση που τις τολμά. Αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει πράξη το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει για την απόκτηση ηθαγένειας των παιδιών δεύτερης γενιάς μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα. Είναι αυτή η κυβέρνηση σήμερα που έχει το θάρρος και το σθένος να προχωρήσει σε μεγάλες τομές, να συγκρουστεί με κατεστημένες αντιλήψεις και με την δύναμη της αδράνειας των θεσμών σε μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά τον αυτοπροσδιορισμό. Και εσείς, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία δεν γίνεται στη βάση της ανοχής στην διαφορετικότητα. Διότι για μας το θέμα δεν είναι η ανοχή, αλλά είναι η ελευθερία. Ο Καντ έλεγε ότι το δίκαιο είναι το σύνολο των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η ελεύθερη επιλογή του καθενός μπορεί να συνυπάρχει με την ελεύθερη επιλογή καθενός άλλου σύμφωνα με έναν καθολικό νόμο της ελευθερίας. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που η σημερινή νομοθέτηση για μας συνιστά υποχρέωση. Και έχει σημασία αυτό. Διότι η πολιτεία δεν πρέπει να νομοθετεί στη βάση της ανοχής. Νομοθετεί στη βάση της αρχής, της ισότητας και της ελευθερίας. Όταν δεν υφίσταται η ισότητα όλων απέναντι στον νόμο, τότε παράγονται γκρίζες ζώνες εντός της κοινωνίας που επιτρέπουν την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό κάποιων που η ίδια τους η χώρα επιλέγει να τους κατατάσσει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και να θυμόμαστε και κάτι ακόμα. Τα δικαιώματα δεν έχουν νόημα γενικά για να τα επικαλούμαστε εμείς που δεν μας αφορούν. Τα δικαιώματα έχουν νόημα για αυτούς που τα χρειάζονται. Για αυτούς που τελούν σε διαρκή κίνδυνο αποκλεισμού. Για τους αδύναμους και τις μειοψηφίες. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο προχωράμε σε μια προοδευτική τομή, σε μια θεσμική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει και εξευρωπαίζει, αν θέλετε, το πλαίσιο το θεσμικό στη χώρα μας. Η χώρα προχωράει σταθερά και κάνει βήματα προόδου σε όλους τους τομείς. Από την οικονομία, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία και διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Κάνουμε πράξη προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που κατά την άποψή μας συνιστούν υλοποίηση αυτονόητων δεσμεύσεων απέναντι σε τμήματα του πληθυσμού που αντιμετώπισαν άδικες και παράλογες διακρίσεις εις βάρος τους. Σήμερα λοιπόν, αύριο μάλλον που είναι η ψηφοφορία, ελπίζω με την ευρύτατη δυνατή συνένεση το ελληνικό κοινοβούλιο θα αποκαταστήσει μια στρέβλωση δεκαετιών
απέναντι σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Και αλήθεια, όσοι σε αυτή εδώ την αίθουσα κόπτονται όψιμα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και συμμετείχαν και σε διαδηλώσεις για το να μείνουμε στην Ευρώπη, θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους ότι 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κάνει πράξη αυτό το οποίο συζητάμε εμείς σήμερα εδώ με κάποια ένταση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και όχι ως αυτονόητο. 19 χώρες. 19 χώρες. Κάνουμε λοιπόν σήμερα πράξη για νέες προοδευτικές τομές, γιατί αν θέλετε για εμάς, το μένουμε Ευρώπη δεν σημαίνει μένουμε στα μνημόνια. Δεν μπορεί να είστε με την Ευρώπη για τη λιτότητα και με τον αναχρονισμό, τον σκοταδισμό για τα δικαιώματα, τότε επιλέγετε τα χειρότερα και στις δύο εκδοχές. Για μας λοιπόν το να μείνουμε Ευρώπη σημαίνει πρώτα απ' όλα να δώσουμε μάχες εντός της χώρας, για να υπερβούμε τις τρευλώσεις, τις αγκυλώσεις, τις αδικίες και να βγούμε όχι μόνο από τα μνημόνια που βγαίνουμε και θα βγούμε σε λίγους μήνες, αλλά και να μπορέσουμε να άρουμε τις αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτά. Και μένουμε Ευρώπη σημαίνει ταυτόχρονα και μεταρρυθμίζουμε τη χώρα, εξυγχρονίζουμε τη χώρα και διευρύνουμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Γνωρίζω καλά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι τα βήματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα των δικαιωμάτων είναι ακόμα πολλά. Όμως σήμερα πιστεύω ότι μπορούμε τόσο εμείς, όσο όμως και αυτόν το σημαντικότερο, άνθρωποι που βίωσαν τις συνέπειες ενός αναχρονιστικού παραλογισμού, και κάποιοι από αυτούς μας παρακολουθούν ή και βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, μπορούμε λοιπόν να αισθανόμαστε χαρά και ελπίδα. Ελπίδα, αλλά και δικαίωση. Που για κάποιους, όπως οι εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, έρχεται μετά από δύσκολους αγώνες πολλών δεκαετιών. Γιατί ξέρετε, καμία προοδευτική τομή δεν γίνεται εύκολα. Καμία. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή, μετά από αγώνες και διεκδικήσεις, το πλήρωμα του χρόνου για να οριμάσει. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της δικαίωσης. Και μια τέτοια ώρα είναι η σημερινή. Σας ευχαριστώ.